Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αναστάσιος Κουράκης. Για 8 κύριε συνάδελφε, για 8 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθες κύριε Υπουργέ, ο συνάδελφος ο κύριος Μαντάς ανέφερε τον εξής, ανέδειξε το εξής ζήτημα, ότι εγώ μπορώ να καταλάβω, όχι να δεχθώ, να καταλάβω το σκεπτικό του κυρίου Υφυπουργού όσον αφορά για τη δυνατότητα διδασκαλίας στα πανεπιστήμια υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι μερικές φορές ούτως ή άλλως δουλεύουν χωρίς τη δυνατότητα να πληρώνονται και τώρα τους δίνει τη δυνατότητα κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν είναι μια θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας που ήδη γίνεται. Και είχε πει ο κύριος Μαντάς ότι για να είναι ειλικρινής αυτή η πρόθεση πραγματικά θα πρέπει να συνοδεύεται, θα έλεγα, ή σοβαρός σε έναν τρόπο, με έναν τρόπο, με το διορισμό αυτό που περιμένουν. Γνωρίζετε ότι ο αριθμός των εκλεγμένων προς διορισμό είναι γύρω στα 920 άτομα. Πλην όμως έχουν δημοσιευθεί πράξεις όσο ήταν διορισμένοι στο δημόσιο, μεταφέροντας την πίστοσή τους για να πάνε στα πανεπιστήμια. Έτσι ο αριθμός έχει πέσει γύρω στις 750. Θα μπορούσε πραγματικά, επειδή υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα διδασκόντων με τη μη πρόληψη 407 κτλ, να πάρετε μια πρωτοβουλία και να διαβεβαιώσετε τη Βουλή ότι μέσα σε 2 χρόνια θα γίνει αυτή η απορρόφηση. Αλλιώς, αν μείνουμε στο 130 κατέτος, καταλαβαίνετε ότι οι πιο πολλοί θα διοριστούν επί δική μας κυβέρνησης. Κάντε το εσείς. Λοιπόν, επομένως θα έλεγα, αν εξαγγείλετε ότι φέτο θα μπορούσε το 2013 να διοριστούν έστω 300 και του χρόνου, που ενδεχομένως πιστεύουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε, 450 θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Σκεφτείτε λιγάκι, νομίζω ότι έχει κάποια σημασία. Τώρα, κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω για να αποφευχθεί είναι οι διαφαινόμενοι, και όχι μόνο διαφαινόμενοι, αλλά και εκδηλωθήσα πίεση εκ μέρους των πρωτοβάθμιων καθηγητών. Μια επιθυμία που είναι από πάρα πολύ παλιά, τα 67 χρόνια παραμονή στο Πανεπιστήμιο να γίνουν 70. Μια καταστρεπτική, απολύτως ρύθμιση, όπου διαιωνίζει την γεροντοκρατία, εμποδίζει την ανέλυξη και την εξέλιξη και πρωτοβουλία όλων των νεότερων συναδέλφων, εμποδίζει το διορισμό, το νέο αίμα, τις νέες συνθήκες, τις νέες τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο. Αν λοιπόν προκριθεί αυτή η παράταση, βέβαια θα είναι μια ανάσα, γιατί δεν θα φεύγει ο κόσμος, ουδής θα φύγει. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά από μένα. Ουδής θα φύγει αν γίνει μέχρι τα 70. Καταλαβαίνετε ότι το Πανεπιστήμιο θα δεχθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα τη στιγμή που περιμένουν 750 συνάδελφοι με νέο αίμα, νέες γνώσεις και εξαιρετικά προσόντα για να διοριστούν. Τώρα στο νομοσχέδιο πιο συγκεκριμένα. Όταν είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή για το ζήτημα των καθηγητών της πληροφορικής, είχαμε πει, όπως το είπα και χθες, ότι θα μπορούσαμε να δεχθήκαμε, μετατοπιστήκαμε από τη θέση, να μην αποκτούν προσόντα, όχι να μην προκτούν, αυτοί που έχουν διδάξει πάρα πολλά χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση, να εξωθούν με τους συναδέλφους στα δημόσια σχολεία, που έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα, που το πτυχίο τους δεν ήταν στην πληροφορική. Αυτό θα μπορούσαμε να το δεχθούμε και είχαμε πει ότι εφ' εξής όμως θα διορίζονται καθηγητές πληροφορικής αυτοί που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το εφ' εξής, κύριε Υπουργέ, δεν είδαμε να αναφέρεται στο κείμενο που έχουμε. Αναφέρομαι στο εφ' εξής των πληροφορικάριων, όπως λέμε. Θα ήθελα σε μια νομοτεχνική βελτίωση από αυτές που κυκλοφορούν μέχρι τέλος της ψήφισης να υπάρξει.
σε μία ρύθμιση βέβαια όπου φέρατε μία τροπολογία η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί υιοθετεί και πάρα πολλές από τις δικές μας θέσεις και παρεμβάσεις γύρω από το προσωπικό του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων σε προσωπικές θέσεις. Θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ θετική ρύθμιση. Εμείς έχουμε υποβάλει επανειλημμένες ερωτήσεις επ' αυτού. Είναι θετικό, όπως είναι θετικό και η τροπολογία όσον αφορά τη συνυπηρέτηση με τις συζύγους των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνεται. Πλην όμως, σε αυτή την πολυτροπολογία περιλαμβάνονται θετικά κατά την αντίληψή μας βήματα και αρνητικά. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία. Παρόλο που έχουμε τοποθετηθεί θετικά σε αρκετά σημεία και μας καλύπτουν. Ας πούμε, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι από εδώ και πέρα η εκλογή όλων των μεμονωμένων συλλογικών οργάνων των ΑΕΗ θα γίνεται απευθείας με ηλεκτρονική ψήφο, κάτι για το οποίο έχουμε εκφραστεί πολλές φορές με αρνητικό τρόπο, ότι είναι σε βάρος δημοκρατίας και πολλά άλλα. Επομένως, το ότι τα έχετε συμπεριλάβει όλα αυτά μαζί μας στερεί τη δυνατότητα να ψηφίσουμε ορισμένες ρυθμίσεις και κυρίως αυτή που έχει σχέση με τους εργαζόμενους στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή είχατε, αν θυμάμαι καλά, δεσμευθεί αυτό το περί εθελοντισμού στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση δεν θα υπήρχε. Δυστυχώς υπάρχει. Επίσης, σε μια νομοτεχνική βελτίωση που ελπίζω να κάνετε, να απαλληφθεί. Τώρα, σχετικά με το προσωπικό με διαφόρων κατηγοριών, επειδή δεν είδα να έχετε πάρει θέση όσον αφορά τους ΙΔΑΧ με διδακτορικό, χωρίς διδακτορικό, τους εργαζόμενους στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό ή στο ειδικό τεχνικό προσωπικό, θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται με αυτές τις κατηγορίες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μέσω αυτής της περίφημης κινητικότητας και διαθεσιμότητας τα πανεπιστήμια κάποια στιγμή να αποψηλωθούν από εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και ήθελα κάτι να μας πείτε επ' αυτού. Τώρα, για τις μεταγραφές μόνο μία λέξη. Θα έλεγα ότι εμείς έχουμε βάλει βέβαια μια συγκεκριμένη πρόταση που θα αναπτύξουν και άλλοι συνάδελφοι. Θα έλεγα ότι το 10% που λέμε θα μπορούσε να ισχύει για τα κεντρικά πανεπιστήμια, ενώ στα περιφερειακά, όπου δεν νομίζω θα υπάρχει ιδιαίτερη προθυμία, αλλά στο βαθμό που υπάρχει, επειδή είναι ένας τρόπος τόνωσης και της επαρχίας και των περιφερειακών πανεπιστημίων, θα έλεγα ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι ελεύθερος ή, εν πάση περιπτώσει, ένα πλαφόν του επίπεδου 25%. Νομίζω ότι θα πρόσφερε. Τώρα, σχετικά με το άρθρο 30, όπου έχει θέμα του Ιδρύματος Πανεπιστημιακής Επιμόρφωσης. Εδώ δίνεται δυνατότητα, πέρα από τις σχολές δημόσιας διοίκησης και άλλα, να υπάρχει πιστοποιημένη επιμόρφωση και από το Ίδρυμα Πανεπιστημιακής Επιμόρφωσης. Σε αυτό, ξέρετε, δεν θα είχαμε αντίρρηση, αλλά ξέρετε, η ποιμαντική επιμόρφωση δίδεται όχι μόνο στους κληρικούς, αλλά και στους λαϊκούς. Και το περιεχόμενο είναι η επιμόρφωση των κληρικών για να είναι καλύτεροι ιερείς και τα λοιπά. Τώρα, ένας λαϊκός ο οποίος θα πάει και θα πάρει αυτή την επιμόρφωση τέτοιου περιεχομένου, γιατί θα έπρεπε να αποκτήσει δι' αυτού του τρόπου προσόντα, το οποίο μάλιστα να πιστοποιούμε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το δείτε λίγο καλύτερα αυτό το ζήτημα. Στο άρθρο 31 θα ήθελα μία διευκρίνηση. Είναι πραγματικά ειλικρινής η απορία μου. Λέμε ότι στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται και τα λοιπά, επάρκειες ελληνικής γλώσσας αναφέρομαι, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Θέλω λίγο να διευκρινίσουμε, επειδή αν δεν με απατάει η μνήμη μου, προϋπόθεση για την άδεια νόμιμης παραμονής είναι η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή πρέπει να έχουν επάρκεια ελληνικής γλώσσας για να πάρουν την άδεια μόνιμης παραμονής και τελικά όταν πάνε τους πούμε πώς θα πάρουν την επάρκεια, πρέπει να έχουν, αν δεν είναι έτσι, πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι αν δεν είναι έτσι, και σας λέω, διευκρίνηση μόνο ήθελα, τίποτα άλλο επ' αυτού. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Τώρα, κάτι το οποίο είχα αναφέρει και χθες, ήταν όσον αφορά
συναδέλφους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης. Έχει γίνει τρεμπελής επιτροπή, έχει γίνει εκλεκτορικό σώμα. Και τελικά είναι έτοιμοι να κρυθούν, τους λέμε να πάνε με τον νέο νόμο. Δηλαδή μπλέκουμε δύο νόμους του 2011 και του 2012. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα... πολύ ωραία, αν το δείτε και τα λοιπά. Τώρα έχω και μερικά άλλα ακόμα, αλλά νομίζω επειδή έχω ξεπεράσει το χρόνο, στη δευτερολογία μου θα μπορώ να τα αναφέρω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.